Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον Σπύρο, τον Βουτσουγιάννη που είναι προπονητής και είμαστε και από το ίδιο χωριό. Ο Σπύρος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν η αιτία πολλών παιδιών στο χωριό μας που ξεκινήσανε το ποδόσφαιρο. Ήταν από τους πρώτους που, αν όχι ο τελευταίος που είχε φύγει και μετά εγώ, δεν ξέρω ποιος άλλος ήταν. Και μας έδωσε όλα τα φόντα για να ασχοληθούμε με το ποδόσφαιρο. Την ευχαριστήσω για τα καλά του λόγια. Όσο για το παιχνίδι, πιστεύω ότι είχε δύο όψεις. Ένα ήταν το πρώτο ημίχρονο και ένα το δεύτερο ημίχρονο για τη δικιά μας ομάδα. Όχι ότι κάναμε τίποτα το ιδιαίτερο στο πρώτο ημίχρονο, ότι είχαμε μια υπεροχή χωρίς να έχουμε πολλές φάσεις. Πάλι με στατική φάση βάλαμε τον γκολ. Κάναμε κανένα δυο τελικές και άλλες φορές ήταν προϋποθέσεις. Δεν ήταν καν φάσεις, ούτε καν τελειώματα. Στο δεύτερο ημίχρονο είπαμε δύο πράγματα, δεν αλλάξαμε τίποτα τον τρόπο παιχνιδιού μας. Είπαμε δύο πράγματα από ένα λάθος της ομάδας του Νέου Στροχωρίου. Προηγηθήκαμε με 2-0 και κάπου εκεί νομίζω ότι οι ποδοσφαιριστές που νομίζαν ότι τελείωσε το παιχνίδι και μείναμε πολύ πίσω και τελείωσε, είχαμε αποδιανοργωθεί, τελείωσε το. Ήταν πολύ καλύτερη η ομάδα του Νέου Συντροχωρίου στο δεύτερο ημίχρονο. Πατώσε πολύ καλύτερα στο γήπεδο. Ίσως τα παιδιά ήταν και από την πρεμιέρα, γιατί για μας ήταν η πρεμιέρα, δεν ήταν το δεύτερο παιχνίδι, ήταν το πρώτο παιχνίδι. Μπροστά στον κόσμο μας, στην έδρα μας. Παρ' όλα αυτά όμως, μετά το 2-2, τα παιδιά δεν σταματήσανε, το πιστέψανε, έστω μέχρι και την τελευταία φάση. Και ήρθε το αποτέλεσμα που δεν ήταν άλλο, που το θέλαμε πάρα πολύ για να κερδίσουμε. Και πάλι να δώσω συγχαρητήρια γιατί δουλεύει με παιδιά που είναι 20 χρονών, 18, 17, 19 και είναι από τους λίγους προπονητές στο νομό μας, στο νομό Ροδόπης, ο οποίος έχει μια ταυτότητα η ομάδα του. Εδώ και αρκετά χρόνια και φαίνεται και από τους τίτλους, φαίνεται από όλα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια πάλι στο Σπύρο του Κουτσουγιάννη και τους εύχομαι ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια του Μπαράζου. Παιχνίδι, κλειδί, ο αγώνας σας εδώ στις 12 του μήνα με το πηγές. Πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θα είναι όντως παιχνίδι κλειδί. Εμείς θα κοιτάξουμε να διορθώσουμε τα λάθη μας ύστερα από το σημερινό παιχνίδι που κάναμε. Ναι. Είχα πει και στο προηγούμενο παιχνίδι για τις παιδικές ασθένειες που έχουμε λόγω του νεαρού της ηλικίας μας. Θα το επαναλάβω και σήμερα. Θα γίνω λίγο κουραστικός μεν, αλλά δυστυχώς από δικά μας λάθη δεχτήκαμε τα γκολ. Ένα παιχνίδι ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο με μια ομάδα ανταγωνιστική, μια αθλητική ομάδα και με αρκετές απουσίες σε εμάς, αλλά μπορώ να πω ότι ήμασταν καλύτεροι στο δεύτερο, καλύτεροι από την Αλεξανδρούπολη, πιο πιεστική, ήμασταν μια ομάδα η οποία πραγματικά ήθελε να γυρίσει το μάτι και κατάφερε να το ισορροπήσει κιόλας. Στα στημένα δυστυχώς έχουμε ένα θεματάκι και το βλέπουμε συνέχεια ότι όλα τα γκολ μας προέρχονται από στατικές φάσεις. Δουλεύουμε μέσα στην προπόνηση, αλλά θεωρώ ότι εκεί θέλει και λίγο την εμπειρία την οποία μας λείπει σαν ομάδα. Να φανταστείτε ότι ο μεγαλύτερος ηλικία που έχω είναι το 2002 γεννημένος, έτσι. Δεν έχει μεγαλύτερο ηλικία και αυτοί είναι δύο παίχτες και μάλιστα και οι δύο τραυματίες είναι εκτός. Από εκεί και ύστερα, ναι, η Αλεξανδρούπολη είναι μια καλή ομάδα, μια δουλεμένη ομάδα. Φαίνεται ο τρόπος που χειρίζεται την μπάλα με τα build-up που ξεκινάει από πίσω πάρα πολύ. Παρόλο που την πιέσαμε κάποιες φορές, κατάφερα να βγάλω την μπάλα. Η αλήθεια είναι ότι προσεγγίσαμε το μάτς λάθος, θεωρώ από μέρος μου, ότι δεν έπρεπε να μείνουμε με τρεις πίσω, έπρεπε να παίξουμε το παιχνίδι μας. Αλλά λόγω της κούρασης, επειδή έχουμε κάνει πάρα πολλά συνεχόμενα παιχνίδια, πρέπει να είμαστε η μόνη ομάδα στην Ελλάδα που έχει παίξει τόσα παιχνίδια Σάββατο-Τετάρτη. Διαπίστωσα μια κούραση στα παιδιά και έτσι θέλησα να μείνουμε λίγο πιο πίσω. Μα βγήκε σε κακό, προηγήθηκε η Αλεξανδρούπολη, πέτυχε δεύτερο γκολ. Και κάπου εκεί είπαμε ότι θα παίξουμε τον τρόπο μας και μα βγήκε σε καλό. Τώρα, διδόξαμε και με το βαθμό που είχε πάρει στην πρεμιέρα, τι μπορούμε να περιμένουμε για τη συνέχεια. Εμείς θα παίξουμε όλα τα παιχνίδια μέχρι το τέλος. Θεωρώ ότι είμαστε ανταγωνιστικοί. Μ' αρέσει που τα παιδιά μεγαλώνουν μέσα από τα παιχνίδια. Φαίνεται εξάλλου, δεν προσεγγίζουν τα μάτς όπως πέρυσι, δεν έχουν καμία σχέση. Βλέπετε ότι μπορούν να γυρίσουν τα μάτς, είναι πολύ πιο ανταγωνιστικοί. Αν καταφέρουμε να επιστρέψει ακόμα κανένας παίχτης,
Θεωρώ ότι μπορούμε, έχουμε καλές πιθανότητες. Τώρα, πού θα φτάσουμε, κανένας δεν το ξέρει, αλλά με ευελπιστώ σε καλή πορεία. 11 μέρες ξεκούραση ή προπονήσεις. Δυστυχώς, ο νομός μας είναι ειδική σε... υπάρχουν πολλοί φοιτητές, θα πρέπει να πάνε να κάνουν Πάσχα στις οικογένειές τους. Δυστυχώς θα φύγουν από σήμερα τα παιδιά και θα επιστρέψουν 8 του μηνός να ετοιμαστούμε για το μάτς με την Αμμουδιά. Πού είναι 11. Είναι στις 11 Σάββατο επειδή 14 με τον τελικό κυπέλλου. Εντάξει, δουλεύουν τα παιδιά, τα εμπιστεύομαι. Έχουμε βρει και ένα σύστημα με μια εφαρμογή που τους ελέγχουμε κάνοντας προπόνηση έστω και μόνοι τους. Και έρχονται πάντα σε καλό επίπεδο, όπως συμβαίνει συνήθως και τα Χριστούγεννα με το όνομά μας. Από εκεί και ύστερα να ευχηθώ στον Νίκο τον Μπαχαρίδη τα καλύτερα μέσα από την καρδιά μου πραγματικά. Και μακάρι αυτό το Golf Farm στο είδα να του πει σε καλό και να πάρουν μια άνοδο στο 99 από ό,τι βγήκε, δεν με ενδιαφέρει. Και να καταφέρει η Αλεξανδρούπολη να πετύχει του στόχου του και ο Νίκο του δικού του. Εντάξει, στο δεύτερο ημίχρονο πιστεύω δείξαμε το πόσο ταλέντο έχουμε σαν ομάδα και ότι πέρα το νερό τη ηλικία μα μπορούμε να διακριθούμε και παραπάνω. Εντάξει, στην τελευταία φάση ξανά οδηγήσαμε τον εαυτό μα. Το αποτέλεσμα πιστεύω δεν είναι δίκαιο γιατί ενώ πήγαμε μουδιασμένοι στο πρώτο επίπεδο, αλλάξαμε πολύ την εικόνα μας και παίξαμε το ποδόσφαιρό μας, πιέσαμε, αλλά στην τελευταία στιγμή κάπου το χάσαμε πάλι. Πώς βλέπεις τη συνέχεια για τη δόξα? Η συνέχεια θα παραμείνει ίδια, θα κυνηγήσουμε τους στόχους μας, θα πάμε τώρα πηγαίνουμε μέσα στην Αμμουδιά, θα κυνηγήσουμε και το διπλό εκεί πέρα. Δεν αλλάζει κάτι, παρά την ήττα εδώ πέρα δεν αλλάζει κάτι. Θα κυνηγήσουμε σε κάθε αγώνα τη νίκη, δεν θα χαριστούμε κάπου. Και θέλω να ελπίζω ότι με το ποδόσφαιρο που παίζουμε και την ποιότητα που έχουμε θα καταφέρουμε το καλύτερο. Δεν ξέρω αν θα μας βοηθήσει και η τύχη, αλλά πιστεύω θα προκριθούμε. Όχι, θα προκριθούμε, θα ρίχνουμε για την καταθήκη, αλλά θα κάνουμε το καλύτερό μας. Ήρθε κόσμος να σας δει σήμερα από το Σιδηροφόρο, θέλεις να πεις κάτι σε αυτόν τον κόσμο? Σίγουρα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κόσμο. Βέβαια στο χωριό δεν έχουμε μεγάλη στήριξη από το χωριό. Αυτό θα ήθελα να ακουστεί κιόλας και να γίνει ένα κάλεσμα στο χωριό για να δυναμώσει και η έδρα μας. Γιατί και την προηγούμενη αγωνιστική που παίζαμε με την Νέα Μισό, ήρθαν περίπου 100 άτομα από την Νέα Μισό. Και αυτό είναι πολύ καλό, γιατί έτσι ανεβαίνει την ποιότητα, τα παιδιά θέλουν να παίξουν, οι ποδοσφαιριστές αρέσουν περισσότερο και είναι καλύτερο. Θέλω να κάνω ένα κάλεσμα στο νέο Σιδηροφόρο, ώστε να έρθουν και άλλοι φιλάθλοι στο επίπεδο. Ξεκίνημα για την ομάδα με το δεξί, νίκη που ήρθε στο τέλος, αλλά η νίκη μετράει, ένα πρώτο σχόλιο για το παιχνίδι. Καλησπέρα και από μένα. Πρεμιέρα για μας σήμερα, δύσκολη. Όλοι ξέρουμε ότι φυλάζει μια πρεμιέρα, είναι λίγο περίεργες καταστάσεις. Ευτυχήσαμε να κερδίσουμε. Δεν ήμασταν πολύ καλοί σήμερα. Δηλαδή, που ξέρουμε την ομάδα μου, δεν ήμασταν αυτοί που περιμέναμε. Δεν ξέρω αν μας κυριεύσει και λίγο το άγχος από το πρώτο μάτς. Θεωρήσαμε και λίγο ότι ήμασταν το φαβορί. Ουσιαστικά, ευτυχήσαμε να βάλουμε δύο γκολ στο ένα και ένα στο πρώτο στα ημίχρονα πολύ γρήγορα που ουσιαστικά μας άνοιξε τα πόδια, ήμασταν λίγο χαλαροί. Παρ' όλα αυτά είχαμε λίγο την περιοχή, δεν καταφέραμε να κάνουμε κάποιες καλές ευκαιρίες. Αυτά παραμένουμε στη νίκη, το αποτέλεσμα μας μετράει. Ο στόχος είναι νίκη άνοδος. Θέλουμε κάτι άλλο, δεν μπορούμε να ξαναμείνουμε στην ίδια κατηγορία. Και να βάλω μπράβο σε όλα τα παιδιά που μέχρι το 90 το παλέψαμε και στο 95-96 ήρθε το γκολ για την νίκη. Για τους φιλάθλους, πες μας. Για τους φιλάθλους σίγουρα. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που βλέπω τόσο κόσμο στο γήπεδο, αυτά τα τρία χρόνια που είμαι εδώ πέρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και μακάρι στο επόμενο μάτσο που παίζουμε να είναι ακόμη και περισσότεροι στο γήπεδο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ.